Μαργαρίτα Καινουριάκη από το Σωματείο Ήρα του Ηρακλείου πήρε τη δεύτερη θέση στην μπάλα στο κύπελλο Ρυθμικής Γυμναστικής Ελλάδος και αυτό το ασημένιο μετάλλιο δείχνει πολλά για την εξέλιξή της αλλά και την εξέλιξη του αθλήματος στην Κρήτη. Η Μαργαρίτα με την ευγενική συνένεση από τους γονείς της μίλησε στην Κρήτη TV για τα όνειρά της. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Κατάφερα να πάρω τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε πολλές αθλήτριες που πέρασαν από το Πανελλήνιο σε κάθε όργανο. Αυτό. Για πες μας πώς ήταν ο αγώνας. Εσύ πήρες τη δεύτερη θέση στην μπάλα. Είναι, στο συγκεκριμένο αγώνισμα είναι, θα λέγαμε, το πιο δυνατό σου σημείο? Ναι. Μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Μήπως επειδή ο μπαμπάς και ο αδερφός είναι καλή με την μπάλα, σου έμεινε και σένα στο δικό σου άθλημα? Μπορεί. Κάνω μια καλή εμφάνιση στην Ιταλία και μετά να προκριθώ και πάλι στο κύπελλο, στις 15 καλύτερες και να μπω στις 24 καλύτερες στο Πανελλήνιο. Είναι από πέρσι στις επίλεκτες της Εθνικής Ομάδας. Πέρασε μετά από τεστ, διακρίθηκε ως επίλεκτη. Ο επόμενος μας στόχος είναι στις 20 Ιανουαρίου στο 6ο Διεθνές Τουρνουά Del Mar στην Βενετία. Παίρνοντας εμείς τη Μαργαρίτα εδώ, αναπτύσσεται το λουλούδι, ουσιαστικά ανθίζει. Καταφέρνουμε μέσα από 4 ώρες τη μέρα προπόνηση που έχουμε καθημερινά με μπαλέτο κλασικό, με τη ρυθμική γυμναστική, με τα προγράμματα, με ενδυναμώσεις, με όλο το πακέτο αυτό. Η βοήθεια που του προσφέρουν οι γονείς, που είναι πολύ σημαντική, να στέκονται δίπλα στο παιδί τους, στην εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι προπονήτριές μας, η Φρόσο Λεωνίδου και η Γογού Ανταλουδάκη. Όλα αυτά μαζί, με την βοήθεια της ομάδας, φτάσαμε σε αυτή την επιτυχία της Μαργαρίτας, που είναι πλέον κάθε χρόνο.